Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα το θέμα που έχουμε ίσως σας φανεί λίγο παράδοξο, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι παράδοξο. Είναι εντελώς αναγκαίο, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να ξεχωρίζονται ώστε να λειτουργήσουν, να γίνουν λειτουργικά. Αφορμή πήρα από ένα άρθρο, το Mindfulness Greece, το οποίο ασχολείται με θέματα εσωτερικού περιεχομένου, έτσι, εσωτερικά του ανθρώπου, και έτσι σκέφτηκα λίγο να το πάρω αυτό το άρθρο, να πάρω ιδέες από αυτό το άρθρο και να τις τροποποιήσω για να τις φέρουμε στα μέτρα των δικών μας σκέψεων και θεμάτων. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι να δούμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά. Γιατί στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε κάτι στη ζωή μας, συνήθως κάνουμε λάθος επιλογές. Και τι εννοώ? Άλλο χρειάζομαι στην πραγματικότητα και άλλο νομίζω ότι χρειάζομαι. Και αυτό γίνεται γιατί δεν τα έχω βρει με τον εαυτό μου και δεν έχουμε μία εξέλιξη μέσα μας για να μας βάλει τα κατάλληλα φίλτρα, συγγνώμη, που θα μπορέσουμε έτσι να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Άρα λοιπόν το θέμα μας είναι, χρειάζομαι coach, έναν εξειδικευμένο, έναν ειδικό πάνω σε αυτό που με ενδιαφέρει, και στο θέμα μας ας πούμε χρειάζομαι έναν διαιτολόγο ή έναν προπονητή, ή χρειάζομαι ψυχολόγο? Αυτό λοιπόν το θέμα θα δούμε σήμερα. Γεια σου, Κιμ Καραμανέας, είσαι στο κανάλι που σε φιξάρει έξω και σε φιξάρει και μέσα. Αν όντως κάνεις αυτά που λέμε, σίγουρα θα δεις πολύ μεγάλο καλό στη ζωή σου, με σχεδόν 450 βίντεο ενεργητικό. Μπες και ψάξε όλα. Πριν αρχίσω, να ξέρεις ότι στην περιγραφή κάτω σου έχω κάτι καταπληκτικά δώρα, μπες και πάρ' τα ελεύθερα. Έτσι, είναι τα δώρα μου προς εσάς, λέγεται ο τίτλος και κάτι άλλο. Και από κάτω έχω link, πάτα τα, πάρ' τα παιδιά, είναι αλλαγή ζωής όλα αυτά μέσα και έξω. Τώρα, το θέμα μου λοιπόν είναι να δούμε τι χρειάζομαι πραγματικά όταν έχω ένα στόχο. Χρειάζομαι, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι, για να το πετύχεις μόνος σου κάτι, όταν δεν ξέρεις το δρόμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και οι περισσότεροι, μάλλον σχεδόν όλοι δηλαδή, που προσπαθούν να το κάνουν, δεν έχουν αποτελέσματα και σκοντάψουν στο δρόμο και τα παρατάνε. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεσαι έναν ειδικό. Μόνο που πρέπει να δούμε πραγματικά τι ειδικό χρειάζεσαι. Στο θέμα το δικό μας, έτσι, το διατροφικό, το προπονητικό, χρειάζεσαι πραγματικά ειδικό coach, διαιτολόγο ή προπονητή, ή νομίζοντας ότι έτσι θα πετύχεις ο στόχος σου, ή χρειάζεσαι στην πραγματικότητα ψυχολόγο που πρέπει πρώτα να σου φιξάρει το μέσα για να ανταποκριθεί και το έξω? Γιατί παρατηρώ πολλούς ανθρώπους, οι περισσότεροι βασικά, όταν μου στέλνουν να τους αναλάβω διατροφικά, χρειάζονται περισσότερο ψυχολόγο. Με την καλή έννοια μιλάω, έτσι, παιδιά, να καταλαβαίνουμε το πνεύμα, χρειάζονται οι άνθρωποι περισσότερο ψυχολόγο πρώτα να τους φιξάρει το μέσα. Γιατί δεν θα μπορέσει να σταθεί τίποτα αν δεν φτιάξει το μέσα μας. Θα φτιάξει πρώτα το μέσα μας μια βάση για να σταθεί η πολυκατοικία μετά. Να σταθεί το οικοδόμημα. Ώστε ό,τι μπορέσω να κάνω μετά στο έξω να έχει αποτέλεσμα. Ιδάλλως θα τρέχω μια ζωή γύρω-γύρω από τον εαυτό μου. Έτσι θα κυνηγάω την ουρά μου. Η κατάθλιψη λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία μπερδεύει πολύ. Έχω κατάθλιψη, τρώω, παχαίνω. Αράζω, τρώω, παχαίνω. Έτσι. Καταφεύγω στα γλυκά σαν το πιο άμεσο και κοντινότερο και γνωστό και οικείο στον εγκέφαλο υποκατάστατο της χαράς που μου λείπει, και γίνομαι ας πούμε παχύσαρκος. Βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, δεν μου αρέσει που έγινα παχύσαρκος και η κατάθλιψη μεγαλώνει. Η λύση λοιπόν είναι να ξεκινήσω να κάνω κάτι για να φτιάξει το έξω μου. Έτσι λοιπόν νομίζω, δεν είναι όμως αυτή η λύση.
Εάν έχω κατάθλιψη λοιπόν, δεν χρειάζεται να φτιάξει το έξω μου, γιατί δεν θα φτιάξει ποτέ το έξω μου, παιδιά. Δεν έχω το κίνητρο να φτιάξει το έξω μου, δεν έχω βάση να φτιάξει το έξω μου. Ας δούμε λοιπόν πότε χρειάζομαι coach πάνω στο θέμα μου ή ψυχολόγο. Ας δούμε λοιπόν όλα αυτά παίρνοντας ένα πολύ ωραίο λούγκο διπλό εσπρέσο και ξέρουμε πολύ καλά όλοι και αν δεν το ξέρουμε νομίζουμε ότι δεν το ξέρουμε, μέσα μας το ξέρουμε ότι ο πιο σίγουρος και γρήγορος δρόμος για να πετύχουμε μια θετική αλλαγή στη ζωή μας, έτσι, σε οποιοδήποτε τομέα και συγκεκριμένα εμείς μιλάμε τώρα το σώμα μας, έτσι, με αυτά ασχολείται το κανάλι μας και το μέσα μας, έτσι, είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε μια σωστή καθοδήγηση, έναν άνθρωπο τον οποίο να εμπιστευόμαστε ότι μπορεί να μας καθοδηγήσει στα σωστά βήματα τουλάχιστον στην αρχή. Επίσης, για άλλες περιπτώσεις, πολύ πετυχημένο είναι να μπούμε σε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ίδιους στόχους με εμάς. Εάν δεν μπούμε, να γνωρίσουμε ανθρώπους και να γίνουμε φίλοι, να ανταλλάσσουμε απόψεις με τέτοιους ανθρώπους και κίνητρα. Έτσι, Mars. Πολλές φορές όμως μπερδευόμαστε για το ποιον άνθρωπο πρέπει να αναζητήσουμε για να μας καθοδηγήσει σε διάφορες δυσκολίες της ζωής μας που θέλουμε να ξεπεράσουμε ή να αλλάξουμε θετικά. Χρειάζομαι, ξέρω εγώ, ειδικό, διατροφολόγο, προπονητή, μήπως χρειάζομαι ως ψυχολόγο. Μία πιο απλή μέθοδο που μπορούμε να το βρούμε αυτό είναι αναγνωρίζοντας κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα ζήτημα στη ζωή μας που μας δυσκολεύει, μας κάνει δυστυχισμένους ή κάνει κακό στην υγεία μας, όπως όταν θέλουμε να χάσουμε περιττά κιλά και να θέλουμε να αρχίσουμε να τρώμε θρεπτικά και υγιεινά, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένας δείκτης, όπως δεν είμαι ικανοποιημένος, ξέρω εγώ, από τη δουλειά μου και θέλω να αλλάξω κατεύθυνση σε κάτι που να με γεμίζει ή να γνωρίσω έναν άνθρωπο που να με αγαπάει, να περνάμε ωραία, να επικοινωνούμε κτλ. Έτσι. Ή να αντιμετωπίσουμε ένα στρες, ένα άγχος και να είμαστε πιο ήρεμοι και με περισσότερο νόημα στη ζωή μας. Έτσι. Όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις ερωτήσεις που είναι δείκτες ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν το έχουμε δηλαδή, και θέλουμε να το αλλάξουμε, έτσι, όταν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, τότε θα κάνουμε μία ερώτηση στον εαυτό μας. Γνωρίζω τα βήματα που πρέπει να κάνω για να βγω από την κατάσταση που είμαι και να φτάσω εκεί που θέλω. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν πάμε σπασμωδικά. Η απάντηση μπορεί να έχει τρία σκέλη. Όχι, δεν γνωρίζω. Έτσι. Οπότε εδώ τι κάνω, θα αναζητήσω τον κατάλληλο coach να μου δείξει τα βήματα ή τη μέθοδο για να φτάσω σίγουρα και γρηγορότερα στο επιθυμητό μου αποτέλεσμα. Ας πούμε ένα διαιτολόγο, ένα γυμναστή, ξέρω εγώ, ένα life coach, ένα σύμβουλο, κάτι έτσι. Δεύτερο σκέλος είναι να πούμε ναι γνωρίζω, κάνω τα βήματα αλλά δεν έχω αποτελέσματα. Όπως μου λένε πολλοί, έχω κάνει τόσες προσπάθειες στη ζωή μου να δυνατήσω, αλλά δεν τα καταφέρνω, δεν μπορώ και απογοητεύομαι, έτσι. Που σημαίνει ότι αν κάνεις τα βήματα που γνωρίζεις, αλλά δεν έχεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς, τότε χρειάζεσαι coach, παιδιά. Χρειάζεται λοιπόν coach να δεις πρώτα απ' όλα ότι όντως γνωρίζεις τα βήματα, γιατί με τον coach θα δεις ξαφνικά ότι δεν γνωρίζεις τίποτα. Και εγώ έχω έρθει παλιά στη ζωή μου σε τέτοια κατάσταση. Νόμιζα ότι ήξερα όσο συνάντησα coach ή συνάντησα το θεωρητικό επιστημονικό κομμάτι της υπόθεσης και τότε κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα. Έτσι. Νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε. Οπότε ο coach μας το επιβεβαιώνει πολύ καλά αυτό και επίσης χρειάζεται coach να σου δείξει έναν άλλον τρόπο πιο αποδοτικό ή πιο χρήσιμο για σένα προσωπικά, γιατί το κάθε πράγμα, παιδιά, που θέλουμε να πετύχουμε πρέπει να προσαρμόσει στα μέτρα μας περισσότερο
το θέμα διατροφή, το οποίο παίζει με προσωπική βιοχημεία, η οποία είναι τόσο διαφορετική στον καθένα μας όσο τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Υπάρχει και το τρίτο σκέλος που λέει «Ναι, γνωρίζω, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξεκινάω καν να τα κάνω ή τα παρατάω στη μέση». Κάτι γίνεται και τέτοια μηνύματα έχω πολλά. Αν γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις αλλά δεν ξεκινάς να κάνεις τα βήματα ή τα παρατάς στη μέση, τότε αυτό είναι, παιδιά, πιθανό να οφείλεται σε κάποιο εσωτερικό μπλοκάρισμα ψυχολογικό. Δεν είναι πλέον θέμα γνώσης, γιατί εννοείται ότι γνωρίζεις. Δεν είναι θέμα λογικής ή στρατηγικής, γιατί εννοείται ότι γνωρίζεις. Αλλά τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που σε μπλοκάρει και δεν συνεχίζεις? Το συναίσθημα. Είναι ένα συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο είναι να απευθυνθεί σε ψυχολόγο ή έναν ειδικό, ας πούμε, coach ψυχικής υγείας, προσωπικής ανάπτυξης, NLP coach κυρίως και τέτοια πράγματα, για να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις και να απελευθερώσεις αυτό το μπλοκάρισμα. Οπότε λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε λίγο και να το απλοποιήσουμε, όταν λοιπόν θέλω να αλλάξω στη ζωή μου μία κατάσταση, τότε η ερώτηση που θα κάνω στον εαυτό μου είναι αν γνωρίζω τα βήματα που πρέπει να κάνω για να βγω από την κατάσταση που είμαι και να φτάσω εκεί που θέλω. Το οποίο είπαμε σημαίνει όχι δεν γνωρίζω, όπου εκεί θέλεις ειδικό, θες coach, εξειδικευμένο πάνω σε αυτό που θες να πετύχεις, ξέρω εγώ, διατροφολόγο ή προπονητή. Είπαμε ότι είναι ναι, γνωρίζω, κάνω τα βήματα, αλλά δεν έχω αποτέλεσμα, όπου εκεί θέλεις πάλι coach και ιδιαιτέρως αν έχεις πάει σε coach, σε έναν διαιτολόγο, προπονητή και δεν έχεις δει αποτέλεσμα, τότε πρέπει να αλλάξεις coach, να απευθυνθείς σε νέο ειδικό. Γιατί κάτι έγινε με το προηγούμενο, εφόσον δεν έχεις συναισθηματικά μπλοκαρίσματα, μιλάμε έτσι, κάτι έγινε με το προηγούμενο και δεν σε πήγε εκεί που ήθελες. Και το τρίτο είναι ότι ναι, γνωρίζω, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξεκινάω να το κάνω ή τα παρατάω στη μέση. Εδώ θες ψυχολόγο. Γράψε κάτω σε χαρτί αυτό το πράγμα, δώσε την απάντηση, την σωστή, την ειλικρινή απάντηση και ξεκίνησε αναζητώντας τον κατάλληλο άνθρωπο. Βλέπω, παιδιά, πολλές φορές ότι πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται δεν θέλουν εμένα, θέλουν ψυχολόγο ή θέλουν και τους δύο. Καμιά φορά αναρωτιέμαι και λέω, έκανα λάθος σπουδές, έπρεπε να γίνω NLP coach, έπρεπε να γίνω ψυχολόγος και το ξεκινάω τώρα, γιατί βλέπω πόσο πολύ ανάγκη υπάρχει να γίνει σε συνδυασμό με τη διαιτολογική μου, ας πούμε, ειδικότητα, έτσι, και την προπονητική. Χρειάζεται λοιπόν μία ψυχική στήριξη και βλέπω ότι ο κόσμος περισσότερο αυτό έχει ανάγκη. Όμως, δεν μπορούμε να λύσουμε τα ψυχολογικά προβλήματα του καθενός όσοι δεν έχουμε ειδικότητα σε αυτό πάνω. Αν λοιπόν υπάρχει ψυχολογικό θέμα, θα πας πρώτα στον ψυχολόγο ή στον NLP coach, ακόμα καλύτερα, για να μπορέσει να σε φιξάρει και μετά έλα να κάνεις και τη δίαιτά σου, να κάνεις και την προπόνησή σου για να πάνε όλα καλά. Εκεί πέρα έρχονται τεράστια αποτελέσματα. Εάν όμως δεν φτιάξεις το μέσα, μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση. Γιατί θα έχεις ένα έξτρα βάρος, όπως λέω σε κάποιους. Θα έχεις και το βάρος μιας διατροφικής, ας πούμε, αλλαγής. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν χρήσιμο αυτό. Έπρεπε όμως να το πούμε λίγο, γιατί βλέπω πολύ εισρωή τέτοιου είδους, ας πούμε, ανθρώπων. Και είναι κρίμα, πρέπει δηλαδή να γίνει η σωστή επιλογή. Και θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι. Τίποτα δεν έρχεται επειδή το θέλω. Τίποτα δεν έρχεται επειδή θα ήθελα να το έχω ή θα ήθελα να είμαι. Τίποτα δεν έρχεται επειδή το έχει ο άλλος και το θέλω και το ζηλεύω κι εγώ. Τίποτα δεν έρχεται επειδή το σκέφτομαι πολύ. Εάν το θέλω μου δεν είναι
τόσο ισχυρό, ώστε να με κάνει να νιώσω έτσι, ώστε να βγω έξω και να βγω σε μία καταπληκτική ενεργή δράση, καταπληκτική με όλες μου τις δυνάμεις, τότε δεν το θέλω πραγματικά και δεν πρόκειται να το έχω. Θα το έχω μόνο όταν το θελήσω με τρόπο ώστε να δράσω. Αυτό. Αυτά για αυτό το βίντεο. Κάποιους ίσως να βοήθησα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!